που φροντίζουν για αυτή την κατάσταση. Πάμε στην κυρία Κεραμέως να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Καλή σας μέρα, κυρία Υπουργέ, τι κάνετε? Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με το νέο νομοσχέδιο το οποίο έχετε θέσει σε δημόσια διαβούλευση. Ένα από αυτά που διαβάζω που θα αλλάξει και έχει προκαλέσει και αρκετές αντιδράσεις είναι τα αγγλικά στον υπηαγωγείο από φέτος. Θα ήθελα να μας πείτε τι λέτε για αυτές τις αντιδράσεις, ποιο ήταν το σκεπτικό για την εισαγωγή αυτού του μαθήματος και αν θα προσληφθούν δάσκαλοι αγγλικών, πώς θα γίνεται, ποιοι θα το κάνουν στα παιδάκια. Καταρχήν να πω ότι αυτό το νομοσχέδιο έχει μια διαφορετική προσέγγιση. Ποια είναι αυτή η διαφορετική προσέγγιση? Ξεκινάμε από κάτω προς τα πάνω. Από τη βάση, από τα θεμέλια, από τον υπηαγωγείο, από το δημοτικό. Και γιατί το τονίζω αυτό? Γιατί παραδοσιακά στη χώρα μας υπάρχει μια τάση. Οι κυβερνήσεις ασχολούνται περισσότερο με τις πανελλαδικές, με τα παιδιά της μεγαλύτερης ηλικίας. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι πρέπει η πολιτεία να εστιάσει περισσότερο σε αυτά τα τόσο κρίσιμα χρόνια που είναι τον υπηαγωγείο και το δημοτικό. Τα παιδιά είναι σφουγγάρια. Η μεγαλύτερη εξέλιξη του ανθρώπινου εγκέφαλου γίνεται τα χρόνια αυτά. Και οφείλουμε ως πολιτεία να εστιάσουμε πάρα πολύ στα εφόδια και στα εργαλεία που τους δίνουμε τα χρόνια αυτά. Μία από τις ενέργειες που παίρνουμε, δεν είναι η μόνη, είναι και πολλές άλλες, που φαντάζομαι θα συζητήσουμε και στη συνεχεία. Είναι και τα αγγλικά στον υπηαγωγείο. Γιατί υπάρχει μια διεθνή στάση, ιδίως από το 2000 και μετά, για η εκμάθηση ξένων γλωσσών να εισάγεται σε όλο και μικρότερες ηλικίες. Γιατί ακριβώς τότε τίθεται τα θεμέλια της μάθησης, της σκέψης, όλων των νοητικών διαδικασιών. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, άμα δει κανείς τα στοιχεία, θα δει ότι την τελευταία δεκαετία έχουμε όλο ένα και περισσότερες χώρες που εισάγουν δεύτερη γλώσσα στην προσχολική ηλικία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 14 χώρες στην Ευρώπη που έχουν δεύτερη γλώσσα στην προσχολική ηλικία. Από του χρόνου θα ξεκινήσουν, κυρία Υπουργέ, και θα προβληθούν δάσκαλοι γι' αυτό. Ναι. Θα ξεκινήσει πιλωτικά. Όπως κάθε σημαντική αλλαγή στην εκπαίδευση, κατά τη γνώμη μου, πρέπει πάντοτε να ξεκινάει πιλωτικά για να ζυγίζει κανείς, να βλέπει ακριβώς πώς έχει εφαρμοστεί, να βλέπει πώς μπορεί να βελτιωθεί κ.ο.κ. Άρα, ξεκινάει πιλωτικά, επειδή με ρωτήσατε βεβαίως, με εκπαιδευτικούς αγγλικής φιλολογίας, οι οποίοι θα είναι ταυτόχρονα με τον υπηαγωγό μέσα στην αίθουσα. Δεν θα υπάρχει μάθημα αγγλικών δηλαδή, αλλά σεβόμενοι το διαθεματικό χαρακτήρα των υπηαγωγείων, θα υπάρχουν δραστηριότητες στα αγγλικά, παιχνίδια στα αγγλικά. Άρα, όπως ακριβώς γίνεται το μάθημα στον υπηαγωγείο, έτσι ακριβώς θα υπάρχουν και δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα πιλωτικά από το Σεπτέμβριο. Με σκοπό, φαντάζομαι, να επεκταθεί σε όλα τα νηπιαγωγεία σε όλη τη χώρα. Σωστά. Και αν μου επιτρέπετε, υπάρχουν έρευνες που έχουν δείξει ότι τα παιδιά που εκτίθενται σε περισσότερες από μία γλώσσες αποκομίζουν πάρα πολλά περισσότερα ωφέλη και δεξιότητες, όπως η επιλύση προβλημάτων, η ευελιξία, οι γνωστικές ικανότητες. Και υπάρχουν μάλιστα και έρευνες που δείχνουν ότι ακόμα και αναφορικά με τη μητρική γλώσσα, το να βάλεις μία δεύτερη γλώσσα σε βοηθάει και στις επιδόσεις σου στη μητρική γλώσσα. Και κακά τα ψέματα, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα μία προώθηση των ξενογλωσσών και τα ελληνόπουλα να μιλάνε και μία και δύο και τρεις ξένες γλώσσες. Στα φροντιστήρια γενικά υπήρχε μία τάση να λένε ότι τα παιδάκια για να ξεκινήσουν τη δεύτερη γλώσσα θα έπρεπε να έχουν περάσει τουλάχιστον στην πρώτη δημοτικού, ούτως ώστε να έχουν εξοικειωθεί τουλάχιστον στα γραπτά τους, στην ομιλία τους, με την ελληνική. Να μάθουν κάποια πράγματα, αλλά στο δημοτικό τα ελληνικά δεν τα διδάσκονται όπως μαθαίνουν τα ίδια παιδάκια στα αγγλικά, στα φροντιστήρια. Γραμματική και συντακτικό έχει μείνει στη δική μου εποχή. Στην σημερινή εποχή δεν υπάρχουν αυτά. Μπορεί να το πιάσουν στο γυμνάσιο ίσως. Άρα θέλω να πω, μάθουν τα παιδιά αγγλικά όταν δεν έχουν μάθει ελληνικά. Πάμε στις ερωτήσεις πάλι. Λοιπόν, ένα από τα θέματα, κυρία Υπουργέ, επίσης που μπαίνει στο νομοσχέδιο το καινούριο, είναι οι θεματικές ενότητες. Και σε νηπιαγωγείο, και σε δημοτικό, και σε γυμνάσιο. Και διαβάζω εθελοντισμό, σεξ, σεξουαλική αγωγή μάλλον, συγγνώμη, ρομποτική. Θα ενταχθούν ως μαθήματα αυτά και πάλι επίσης λοιπόν, ποιοι θα τα διδάσκουν? Να πούμε τα βασικά. Βασική αποστολή του σχολείου να μάθει τα παιδιά γράμματα, να τους μεταδώσει γνώσεις. Αυτή είναι η βασική αποστολή. Επιπλέον αυτή τη αποστολή όμως, το σχολείο έχει και πρέπει να μάθει τα παιδιά δεξιότητες. Δεξιότητες ζωής, δεξιότητες, ήπιες δεξιότητες όπως κριτική σκέψη, όπως προσαρμοστικότητα, όπως πρωτοβουλία. Γιατί σκοπό του σχολείου είναι να βγάλει στην κοινωνία πιο σφαιρικά διαμορφωμένους πολίτες. Ναι, μορφωμένους πολίτες, αυτό είναι ο πρώτος και βασικός στόχος, αλλά και πολίτες που θα ξέρουν πώς να συμπεριφέρονται σε ένα κοινωνικό σύνολο, πώς σέβεσαι άτομα αναπηρία, πώς σέβεσαι το περιβάλλον, πώς προσφέρεις το κοινωνικό σύνολο. Αυτά θα είναι μαθήματα, κυρία Κεραμέως. Εισάγουμε πιλωτικά. Πώς θα γίνονται? Γι' αυτό
Θα σας πω, εισάγουμε πιλωτικά από τον προσεχή Σεπτέμβριο τα λεγόμενα εργαστήρια δεξιοτήτων. Ξεκινάνε από το νηπιαγωγείο, δημοτικό και γυμνάσιο, όχι λύκειο, μέχρι το γυμνάσιο. Άρα επιπλέον ώρες και... μαθημάτων που θα ενταχθούν μέσα στο πρόγραμμα. Θα σας πω, ας πούμε, στο δημοτικό αξιοποιούμε τις ώρες ευέλικτης ζώνης. Και ποια είναι η διαφορά, θα γίνει όμως υποχρεωτικό. Δηλαδή θα κάνεις υποχρεωτικά εθελοντισμό. Μάλιστα. Θα κάνεις υποχρεωτικά ρομποτική ή επιχειρηματικότητα. Η κάθε θεματική είναι σταθμισμένη στη σωστή ηλικία. Δηλαδή δεν θα κάνεις οδική ασφάλεια στο νηπιαγωγείο. Θέλω να πω, το ανάλογα, ναι, με την ηλικία θα προσαρμόσετε. Με την ηλικία, είπατε με την ρομποτική. Εξέλιξη. Ρομποτική, δηλαδή, έχετε σκοπό να την βάλετε στα δημοτικά και εδώ τώρα προφανώς χρειάζονται και υλικά και κάποιος που να ξέρει να το κάνει. Βεβαίως. Για όλα αυτά υπάρχουν επιμορφωτικές δράσεις. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχει καταρτήσει ένα πρόγραμμα επιμορφώσεων ακριβώς για αυτές τις θεματικές που θα ξεκινήσουν από το Σεπτέμβριο. Και όπως είπατε, περιλαμβάνει θεματικές όπως εθελοντισμός, πρόληψη από εξαρτήσεις, πολύ σημαντικό. Οδική ασφάλεια, αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα, επιχειρηματικότητα. Και στο πλαίσιο αυτό, κάναμε ένα κάλεσμα σε φορείς που έχουν ήδη εκπονήσει τέτοια εκπαιδευτικά προγράμματα. Okay. Γιατί γινόταν μέχρι τώρα? Υπήρχαν φορείς, όπως για παράδειγμα, φορείς που ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος, που είχαν εκπονήσει ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα και γινόντουσαν σποραδικά από κάποια σχολεία, κάποιες ώρες. Αν φορείς θα έρχονται τώρα να έχουν την ευθύνη για αυτά. Το διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί. Όμως έχουμε κάνει ένα ανοιχτό κάλεσμα σε φορείς να μας προτείνουν προγράμματα και, και λάβαμε 313 προτάσεις. Μάλιστα. 313 προτάσεις από φορείς. Ξεκινάτε λοιπόν από φέτος. Ρομποτική, επί παραδείγματι, για να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, να το σχηματοποιήσουμε. Ξεκινάει και η ρομποτική από φέτος. Πιλωτικά, ναι. πιλωτικά, το τονίζω, από το νηπιαγωγείο μέχρι και το γυμνάσιο, μετά από επιμόρφωση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στους εκπαιδευτικούς, διότι οι εκπαιδευτικοί θα τα διδάσκουν αυτά. Στον νηπιαγωγείο και εκπαιδευτικοί θα τα διδάσκουν, άρα κάποιος θα δημοτικό επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς. Σωστά. Σωστά. Επιμορφώσεις στους εκπαιδευτικούς για αυτές τις νέες θεματικές. Και ο στόχος είναι να βγάλουμε στην κοινωνία πιο σφαιρικά διαμορφωμένους πολίτες. Πότε θα περάσει από το πιλωτικό στο κανονικό, σε τι πλαίσιο χρονικό? Κοιτάξτε, θα δοκιμαστεί για ένα χρόνο και εν συνεχεία θα έχουμε την εισήγηση των ειδικών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής αναφορικά με τη συνέχιση επέκταση διεύρυνση του προγράμματος. Άρα, κυκλοφοριακή αγωγή, σεξουαλική αγωγή, όλα αυτά θα είναι από το δάσκαλο, ο οποίος με κάποιο τρόπο θα πάρει επιπλέον γνώση για όλα αυτά και ο ίδιος θα τα διδάσκει στα παιδιά. Καλά, τον το κατάλαβα. Εκπαιδευτικό. Γιατί σας λέω ότι εξαρτάται από την ηλικία. Τη βαθμίδα. Δηλαδή, σωστό. Ακριβώς. Το κάθε μάθημα σταθμίζεται στη σωστή εκπαιδευτική ή στη σωστή ηλικία. Άρα ξεκινάνε πιλωτικά από Σεπτέμβρη και σε βάθος ενός έτους λέτε ότι θα έχει κάπως παγιωθεί όλο αυτό το νέο μάθημα. Η αξιολόγηση τώρα, πότε θα αρχίσει, ναι. Τι θα προβλέπει, θα είναι στους διδάσκοντες, θα είναι στο σχολείο συνολικά. Και ποιοι θα την κάνουν? Σεπτέμβριο είναι δύο οι φάσεις όπως είχαμε εξαγγείλει και προεκλογικά. Mm-hmm. Αξιολόγηση σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικού έργου και εν συνεχεία αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί θεωρούμε ότι για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου είναι απαραίτητη αυτή η διαδικασία. Και στη φάση τώρα, σε αυτό το νομοσχέδιο, προβλέπεται όλο το πλέγμα της αξιολόγησης, όλο το φάσμα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, το οποίο χωρίζεται στις εξής τρεις φάσεις. Προγραμματισμός. Θέτει στόχους στο σχολείο, θέτει δράσεις. Εν συνεχεία γίνεται αυτοαξιολόγηση από τους εκπαιδευτικούς και εν συνεχεία εξωτερική αξιολόγηση από την αρχή πιστοποίησης της ποιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Απορία. Άρα, πρακτικά τι θα σημαίνει αυτό? Δηλαδή κάποιος εκπαιδευτικός, επί παραδείγματι, που θα είναι... Δεν είναι σε αυτή τη φάση, είναι προσωποποιημένο. Για το έργο που γίνεται στη σχολική μονάδα, για το έργο που παράγεται ακριβώς, για τις επιδόσεις των μαθητών. Και αν δεν παράγεται κατάλληλο ή επαρκές έργο, τι θα σημαίνει αυτό? Θα γίνονται συστάσεις από τα στελέχη εκπαίδευση, από τους συντονιστές, για τη βελτίωση. Ο στόχος είναι η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Πώς θα βελτιώσουμε έτσι περαιτέρω το εκπαιδευτικό έργο, πώς θα βρούμε τρόπους να δώσουμε περισσότερα εφόδια στους μαθητές. Τις συστάσεις που θα τις κάνει? Οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου είναι στελέχη εκπαίδευσης, η αρχή πιστοποίησης της ποιότητας στην εκπαίδευση και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Μάλιστα. Τώρα, θα υπάρξουν κάτι, θα υπάρξει κληρώσεις, θα υπάρξει...
Σας λέω, δεν είναι τιμωρητικού χαρακτήρα. Ναι, αυτή όχι, απλά... η αξιολόγηση είναι. Αν δεν υπάρχει αποτέλεσμα, γίνονται συστάσεις για το εκπαιδευτικό έργο και θα δημοσιοποιούνται κιόλας. Θα δημοσιοποιούνται, θα αναρτώνται και στο διαδίκτυο. Α, ένα σχολείο. Τι αποτέλεσμα έχει. Οι αξιολογήσεις συνολικές θα αναρτώνται και στο διαδίκτυο. Επίσης, αν μου επιτρέπετε, σημαντικές είναι οι ρυθμίσεις και τα πρότυπα σχολεία. Όπως είχαμε πει και προεκλογικά. Και το τονίζω αυτό γιατί, άμα δείτε αυτό το νομοσχέδιο, σχεδόν στο σύνολό του είναι ό,τι είχε πει η Νέα Δημοκρατία από το 2018 στο πρόγραμμα παιδείας που είχε παρουσιάσει. Mm-hmm. Από το Σεπτέμβριο θα έχουμε 24 πρότυπα και 28 πρότυπα, συγγνώμη, και 34 πειραματικά στη χώρα και ανοίγει η επόμενη φάση όπου δημόσια σχολεία θα μπορούν να υποβάλουν φάκελο για να μετατραπούν σε πρότυπα ή σε πειραματικά. Άλλο τα πρότυπα, άλλο τα πειραματικά. Mm-hmm. Στα πρότυπα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της αυτοβελτίωσης, της αριστείας και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η εισαγωγή γίνεται με εξετάσεις. Mm-hmm. Στα πειραματικά δίνεται μια ιδιαίτερη έμφαση στο να δοκιμάζονται νέες μέθοδοι διδασκαλίας. Άρα είναι σημαντικό να έχουμε ένα τυχαίο δείγμα του πληθυσμού. Εκεί η εισαγωγή γίνεται με κλήρωση. Μάλιστα. Άρα άλλο τα πρότυπα, άλλο τα πειραματικά. Το ξεκινάνε... σαφές. Ξεκινάνε ήδη και τώρα θα έχουμε εξετάσεις ήδη αυτό το μήνα εισαγωγής. Στόχος μας είναι να πάμε σε όσα πιο πολλά μέρη της Ελλάδας μπορούμε, να επεκτείνουμε αυτό το δίκτυο και αυτό το δίκτυο να λειτουργήσει ως, αν θέλετε, ένα εργαλείο διάχυσης βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα σχολεία της χώρας. Στόχος είναι να τραβήξουμε όλα τα δημόσια σχολεία πιο ψηλά, να δώσουν ακόμα περισσότερα εφόδια στους νέους μας. Να πάμε λίγο και στις μετεγγραφές, κυρία Κεραμέως. Θέλω να μας πείτε τι αλλάζει και να καταλάβουμε αν θα μπει βαθμολογικό πλαφόν από τα περιφερειακά στα κεντρικά ΑΕΗ. Ναι, κοιτάξτε. Υπάρχει μια χρόνια παθογένεια της χώρας μας και αυτή η χρόνια παθογένεια ακούει τώρα μεταγραφές. Ή εξυπηρετεί κάποιες σημαντικές κοινωνικές ανάγκες, ναι. Όμως, από την άλλη, δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, ένας μαθητής να έχει δώσει πανελλαδικές, να έχει πάρει 9 στα 20 και να μετεγράφεται σε σχολή στην οποία μπαίνει κανείς με 19 στα 20. Είναι άδικο απολύτως, δεν το συζητάμε. Κάτι κάνουμε λάθος. Και είναι άδικο, ξέρετε, και για τους δύο. Σίγουρα. Και τους δύο θέλω να πω και για αυτόν ο οποίος. Άρα θα μπει βαθμολογικό πλαφόν, καταλαβαίνουμε. Άρα λοιπόν μπαίνει ακαδημαϊκό κριτήριο. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει να φτάνεις κοντά στη βάση εισαγωγής της σχολής που θέλεις, ούτως ώστε εν συνεχεία να κοιτάει κανείς κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Μάλιστα. Άρα είναι μια θαραλέα κίνηση, νομίζω, που στοχεύει στο να αναβαθμίσει συνολικά την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και να διορθώσει στρεβλώσεις, χρόνιες στρεβλώσεις. Αναφορικά, όπως... κυρία Υπουργέ, με την εξεταστική, στέλνουν πολλοί γονείς τι θα γίνει με την εξεταστική, πληρώνουμε νίκια. Ναι, κοιτάξτε, η εξεταστική έχει ανακοινωθεί εδώ και αρκετό καιρό. Έχει εκδοθεί μια υπουργική απόφαση που δίνει όλες τις δυνατότητες στα πανεπιστήμια. Το κάθε πανεπιστήμιο αποφασίζει ξεχωριστά πώς θα κάνει εξετάσεις. Τα περισσότερα έχουν ήδη ανακοινώσει το πλαίσιο των εξετάσεων. Εάν οι εξετάσεις γίνουν διαζώσεις, τότε τηρούνται στο ακέραιο οι οδηγίες του ΕΟΔΗ. Δηλαδή 1,5 μέτρο, φυσικός αερισμός κ.ο.κ. Αλλά επαφείται στο κάθε πανεπιστήμιο να αποφασίσει πώς ακριβώς θα κάνει εξετάσεις. Αν μου επιτρέπετε, θεωρούμε σημαντικές τις ρυθμίσεις και για τα ξενόγλωσσα, για την εξωστρέφεια. Τι κάνουμε, ιδρύονται ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα αυτόνομα από το κάθε πανεπιστήμιο. Γιατί το τονίζω αυτό, γιατί έως τώρα στη χώρα μας κάθε πρόγραμμα, κάθε πανεπιστημίου θέλει έγκριση υπουργού. Το λέγαμε προεκλογικά, εμείς απεμπολίσουμε εξουσίες. Ναι, απεμπολούμε εξουσίες. Θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία στα πανεπιστήμια. Μάλιστα. Γιατί να πρέπει ο Υπουργός να εγκρίνει το κάθε πανεπιστήμιο. Τελευταία ερώτηση, κυρία Υπουργέ. Άρα θέλουμε η χώρα μας, και ολοκλήρωνω με αυτό, θέλουμε η χώρα μας να γίνει ένας φάρος γνώσης, ένα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο όπως της αξίζει. Έχουμε εξαιρετικά πανεπιστήμια, εξαιρετικό εκπαιδευτικό δυναμικό. Μακάρι. Μας αξίζει να γίνουμε ένας φάρος που θα προσελκύει φοιτητές από όλο τον κόσμο. Πότε θα επιστρέψουν τα παιδιά στα σχολεία, και το ρωτούν και αρκετοί γονείς που κάνουν ένα προγραμματισμό διακοπών, με δεδομένη την ανομαλία που έχει και πολλοί προκύψει και φέτος. Πολλές γιαγιάδες, και πολλοί παππούδες και πολλοί γιαγιάδες και πολλοί ιδιοκτήτες καταλημάτων και ξενοδοχείων που λένε θα κερδίσουμε τίποτα μέσα στο Σεπτέμβριο. Πότε θα ανοίξουν τα σχολεία? Κοιτάξτε, έχουμε πει ότι δεν θα ανοίξουν πριν την 1η Σεπτεμβρίου. Το διευκρινίζω, δεν θα ανοίξουν πριν την 1η Σεπτεμβρίου. Εξετάζουμε διάφορους παράγοντες για να ανοίξουν ίσως μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, δηλαδή πιο νωρίς από ό,τι συνήθως. Θα ανακοινωθεί
προσεχώς. Πάντως για λίγες μέρες διαφορά τώρα, δηλαδή να ανοίξουν 8 αντί για να ανοίξουν 12 όπως ανοίγουν κάθε χρόνο, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν ξέρω κάπου το δούμε. Μπορεί να κόψει και λίγο την τουριστική περίοδο. Δέχεστε πολλές αντιδράσεις για το θέμα ότι αυξάνονται ο αριθμός των μαθητών από τους 20 στους 25. Θα υπάρξει κάποια αλλαγή? Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Θα σας πω τι ισχύει. Σήμερα, στη Δευτέρα, στην Τρίτη, στην Τετάρτη, στην Πέμπτη, στην Έκτη Δημοτικού, ισχύει ο αριθμός 25. Μόνο στην πρώτη ήταν 22. Εμείς προβλέπουμε τον ίδιο αριθμό παντού, οριζοντίως για να είναι ίδιος ο αριθμός παντού, και μειώνουμε τον ελάχιστο αριθμό από εκεί που στο αρχικό σχέδιο της διαβούλευσης είχαμε προβλέψει 20. Ακούσαμε την κριτική, ακούσαμε τα σχόλια και το μειώσαμε στο 15 τον ελάχιστο αριθμό. Αυτό είναι σημαντικό για μικρές περιοχές. Και είναι σημαντική η βέλτιστη αυτή η ρύθμιση για τη σωστή οργάνωση των τμήματων των δημοτικών. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάθεσή σας όποτε θέλετε. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.